Καλημέρα σας και Χριστός Ανέστη. Στη σύγχρονη εποχή, πολλές ασθένειες έχουν σχεδόν εξαλειφθεί με τη βοήθεια ενός από τα πολυτιμότερα εργαλεία των γιατρών, τα εμβόλια. Τα εμβόλια μας ανοσοποιούν και προστατεύουν από επικίνδυνες ασθένειες και συνεισφέρουν σημαντικά στην υγεία των πολιτών. Με αφορμή λοιπόν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών που οργανώνει το ΚΕΛΠΝΟ 22 με 26 Απριλίου 2014, σήμερα κλείνει ο κύκλος των εκπομπών για τα εμβόλια και κλείνει με έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Κωνσταντόπουλος. Κύριε Κωνσταντόπουλε, καλημέρα σας. Έρωσο. Καλημέρα σας. Επιθυμήστε μας λοιπόν ποια είναι τα υποχρεωτικά εμβόλια, κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε, όπως είπατε, τα εμβόλια σώζουν ζωές. Υπάρχουν νοσήματα τα οποία έχουν εξαφανιστεί λόγω των εμβολίων. Και τα εμβόλια ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του περασμένου αιώνα στην παιδιατρική. Αυτή τη στιγμή εγώ προσωπικά δεν έχω δει πολιομελίτιδα στη ζωή μου. Mm-hmm. Που είμαι ένας από τους παλιούς παιδιάτρους. Αυτή τη στιγμή όμως στη Συρία, στη γειτονική μας, υπάρχουν πάνω από 20 κρούσματα πολιομελίτιδας. Το οποίο σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθουν σε εμάς. Επομένως, οι γονείς θα πρέπει όλα τα εμβόλια τα οποία συστήνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών να τα κάνουν. Ποια είναι αυτά, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε. Αυτά είναι αρκετά. Είναι διφθερίτιδος, τετάνου, κοκκίτου, πολιομελίτιδος, υπατήτιδος Α, υπατήτιδος Β, η λαρά ερυθρά παροτίτιδα που αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε πάνω από 30.000 κρούσματα η λαράς και χάνονται άτομα στην Ευρώπη δυστυχώς αυτή την εποχή από η λαρά. Και αυτά είναι τα πιο βασικά με επιπρόσθετα του πνευμονιοκόκου και της μηνυγκίτιδας. Ο κάθε γονιός θα πρέπει να καταλάβει ότι πραγματικά σώζουν ζωές. Και αν είχαν ακολουθήσει τους κανόνες ότι πρέπει να κάνουν τα εμβόλια, δεν θα θρηνούσαμε αυτά τα κρούσματα της γρίπης τα οποία χάσαμε τον τελευταίο καιρό πάνω από 100 άτομα. Είναι μύθος λοιπόν που λέμε ότι έχουν παρενέργειες αυτά τα εμβόλια, κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε, τα εμβόλια αυτά εξ ορισμού δεν έχουν σχεδόν καμία παρενέργεια ή τουλάχιστον κάποια σοβαρή παρενέργεια. Είναι ήπιες οι παρενέργειες. Τα παλιά εμβόλια που υπήρχαν πριν από το 1993 είχαν αρκετές παρενέργειες και αυτά είχε φοβηθεί ο κόσμος. Από το 1993 και μετά η βιοτεχνολογία έχει αλλάξει, έχει βελτιωθεί και ενώ για τον κοκκίτη χορηγούσαμε 3.000 ουσίες και έκανε παρενέργειες, τώρα χορηγούμε μόνο 3 ουσίες. Κύριε καθηγητά, κύριε Κωνσταντόπουλε, γιατί θέλετε να πούμε λίγο για τον πνευμονιόκοκο, ποια είναι τα διαφορετικά. Κοιτάξτε, ο πνευμονιόκοκος είναι ένα καινούριο εμβόλιο, αρκετά καινούριο, το οποίο σώζει και αυτό ζωές όπως όλα τα άλλα εμβόλια. Και αν οι άρρωστοι οι οποίοι νόσησαν από τη γρήπη τώρα είχαν κάνει το εμβόλιο του πνευμονιοκόκου, πιθανό να μην χάνονταν. Πότε πρέπει να γίνεται, δάσκαλε. Διότι χάνονται κυρίως από πνευμονία. Επομένως, αν δεν έχει να κάνει κανένας το εμβόλιο της γρήπης, μπορεί να κάνει το εμβόλιο του πνευμονιοκόκου. Εμβόλιο μηνυγκίτιδας. Το εμβόλιο της μηνυγκίτιδας βγήκε για πρώτη φορά το 2000 και στη χώρα μας ήρθε και εφαρμόστηκε, ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που το εφαρμόσαμε και μετά από 4 χρόνια τη μηνυγκίτιδα σε την εξαφανίσαμε τελείως από την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η μηνυγκίτιδα σε στην Ελλάδα υπάρχουν μεμονωμένα κρούσματα διότι όλα τα παιδιά εμβολιάζονται, αλλά εμφανίζεται μια άλλη μηνυγκίτιδα, η μηνυγκίτιδα Β, για την οποία πιστεύω να έχουμε το χρόνο στην εκπομπή σας, στην οποία να πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά, διότι ξέρω και την εργατικότητα και τις γνώσεις σας, και να μιλήσουμε για τη μηνυγκίτιδα Β, η οποία είναι εκείνη που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κάθε πότε πρέπει να γίνεται, δηλαδή πότε πρέπει να γίνεται το εμβόλιο. Τα εμβόλια, καθηγητά, τα περισσότερα από τα εμβόλια τα οποία μιλάμε θα πρέπει να γίνονται κάτω του έτους. Αρχίζουμε περίπου από την ηλικία των 2 μηνών και μετά και μέσα στον πρώτο χρόνο επαναλαμβάνουμε τα εμβόλια και κάνουμε επαναληπτική δόση μετά τον πρώτο χρόνο της ζωής. Να κλείσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα για τους τηλεθεατές μας, κύριε καθηγητά. Το μήνυμα είναι ότι η Ελλάδα, παρά την οικονομική κρίση, είναι πολύ πιστή στον εμβολιασμό, έχει υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, δεν έχουμε δει νοσήματα ούτε η λαρά που βλέπουν στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε πολιομελίτιδα που βλέπουν στη Συρία, διότι πάντοτε φροντίζουμε η Εθνική Επιτροπή, το ΚΕΛΠΝΟ και το Υπουργείο Υγείας να παίρνουμε προστατευτικά μέτρα και θέλω να πιστεύω ότι και οι γονείς όλοι θα πιστέψουν και θα έχουν ασφάλεια με τα εμβόλια και θα τα κάνουν στα παιδιά τους άφοβα. Κύριε καθηγητά Έρωσο, ήταν εξαιρετική χαρά και τιμή που ήσταν σήμερα εδώ. Ένα πολύ σημαντικό αφιέρωμα έφτασε στο τέλος του. 5 λεπτά αρκούν για να ενημερωθείτε.
5 λεπτά αρκούν για την πρόληψη και τη θεραπεία. Και όπως έχω ξαναπεί συγκεκριμένα για τα εμβόλια, μιλάμε για μερικά δευτερόλεπτα και μόνο. Μέχρι τη Δευτέρα, έρωσο, να είμαστε όλοι γεροί, με όλα τα απαιτούμενα εμβόλια. Καλό Σαββατοκύριακο.